Μικρόφωνο. Παρακαλώ. Ακούστε λίγο τώρα, κάνω μία παρατήρηση για να με συγχωρέσει και ο κύριος Μάρτυρας. Εδώ δεν ήρθαμε να περνάμε το χρόνο μας για να λέμε τα ίδια και τα ίδια όλοι. Τα ίδια κάθε φορά και σε οποιονδήποτε μάρτυρα έχουμε απέναντι, σε ό,τι αφορά, έτσι. Συγκεκριμένα έχουμε έναν καθηγητή, εμπειρογνώμακρα, και θα του κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις. Διότι κάναμε το λάθος, και αυτό οφείλεται στην πλειοψηφία, να διερευνήσουμε το σιδηρόδρομο από τη δεκαετία του 90, έχουν έρθει υπουργοί, για να φτάσουμε στο ατύχημα αντί να πάμε ανάποδα. Και επίσης, κύριε Πρόεδρε, θέλω να το ακούσετε αυτό. Έχουμε ένα πόρισμα από τρεις εμπειρογνώμονες. Και ρωτάω και τον κύριο Μάρτυρα, τον κύριο καθηγητή. Διαφωνήσατε στην επιτροπή μεταξύ σας, υπήρχαν διαφωνίες. Γιατί ένας-ένας, αυτό θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε. Γιατί όχι εμπειρογνώμονες από άλλες επιτροπές που θα ήταν τρεις συνεδριάσεις, αλλά είναι οι τρεις που έχουν καταλήξει στο ίδιο πόρισμα. Κυρία Βουλευτής, στην επαγγελματική σας ιδιότητα είστε ομότεχνος και πολύ καλή συνάδελφος. Γνωρίζετε λοιπόν ότι ένα σύνθετο σύστημα θέλει μια πολύπλευρη αντιμετώπιση. Δαπανίσαμε πάρα πολύ χρόνο. Το πόρισμα είναι ομόφωνο. Στη συστημική διάρθρωση που καταλήξαμε περίπου στις 2 εβδομάδες, αυτό ήταν το σύνθετο, γιατί δεν παρακολούθησα τον τύπο, δεν παρακολούθησα την τηλεόραση, αλλά υπήρχε ένας βομβαρδισμός όπου ο καθένας εξετάσαμε όλες τις πτυχές των προβλημάτων και έχετε μπροστά σας ένα ομόφωνο πόρισμα 3 επιστημόνων, 2 ηθικών στο αντικείμενο και ενός έγκριτου νομικού του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ευχαριστώ πολύ. Σας γνωρίζω, κύριε καθηγητά, όπως το κύριο Πυργίδη που ήταν και καθηγητής μου στο μεταπτυχιακό. Το έθεσα όμως γιατί πραγματικά εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή δουλειά, γιατί έχουμε ευθύνη απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλο αυτό το πράγμα. Και η απορία μου ήταν ότι θα μου πει διαφορετικά πράγματα ο κύριος Πυργίδη σε λίγο και ο επόμενος αύριο. Αυτή ήταν η ερώτηση, κυρίως προς το Προεδρείο. Συνεχίζω. Θα προσπαθήσω να μην επαναφέρω ερωτήματα που έχουν απαντηθεί, γιατί λίγο πολύ τα ίδια λέμε. Είπατε τη δεκαετία του 60, ότι ο σιδηρόδρομος θυμίζει τη δεκαετία του 60. Εγώ θα έρθω να σου πω. Όχι, εγώ είπα ότι η λειτουργία του, ο τρόπος της εκμετάλλευσης της σιδηροδρομικής, που δεν γινόντουσαν ατυχήματα, ναι. Να ξέρεις το δοξάρα. Αυτό θα έλεγα όμως. Γιατί ετηρεί το κανονισμός. Εγώ λοιπόν λέω ότι και τότε με τοπική σύγκρουση και μάλιστα σε διπλή γραμμή. Δεν έχει συμβεί. Δηλαδή είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο αυτό το δυστύχημα. Με ξέρεις την τραγωδία στο Δοξαρά το 1972. Σε μονή γραμμή όμως. Σε μονή γραμμή. Ναι, αυτό λέω. Τώρα εδώ έχουμε διπλή γραμμή. Έχουμε γενικό κανονισμό κυκλοφορίας που προβλέπει. Άρα, και νομίζω το πόρισμα, και θέλω διευκρινίσεις αυτό. Άρα είναι σαφές, ναι μεν, συμφωνώ μαζί σας ότι το ETCS, το νότερο σύστημα θα είχε αυτοματιπέντηση κτλ. Αλλά δεν σημαίνει ότι όταν δεν φτάνεις εκεί συγκρούονται 2 τρένα σε διπλή γραμμή με τοπικά. Δεν το είπαμε ξανά εμείς. Ωραία, συμφωνείτε εδώ, σε αυτό. Έχω εδώ τον κανονισμό. Ναι, συμφωνείτε σε αυτό, αυτό θέλω να καταγραφεί. Η πιστή τήρηση του κανονισμού και όλων των βημάτων του. Πιστή Ωραία. Τήρηση σημαίνει γνώση πρώτον από τους εμπλεκομένους, σημαίνει ένα αίσθημα πειθαρχίας. Και σημαίνει ταυτόχρονα, και επειδή είναι ανθρωποτεχνικό το σύστημα, εμείς διακρίναμε, ξέρετε, δεν ήταν εύκολο τα 4 επίπεδα, όπου είναι πάρα πολύ εύκολο οποιοδήποτε πια να καταλάβει ποιος εμπλέκεται πού. Γι' αυτό και το ανθρωποτεχνικό σύστημα χρειάζεται πάντοτε και έναν ακόμη επίπεδο επιβεβαίωσης. Είναι ανθρωποτεχνικό. Βεβαίως. Δεν είναι απολύτως τεχνικό όπως είναι το ECTS. Βεβαίως. Όπως ας πούμε. Εγώ θα πω τις δικλείδες ασφαλείας που εκ πρώτης όψης φαίνεται ότι αν υπήρχαν ή μία ή δύο ή κάπως θα είχε αποφευχθεί. Γιατί σήμερα η κυκλοφορία γίνεται χωρίς αυτά τα συστήματα. Ούτε τις ιές έχουμε ακόμα, έτσι. Γιατί επιτρέπεται. Είναι τα ίδια όπως ήταν το Φεβρουάριο του 23. Εμείς, κυρία Βουλευτή, στο τέλος, γιατί θεωρήσαμε ευθύνη μας έναν της κοινωνίας και είπαμε τα 4 σενάρια που μπορεί να είναι δυνατά. Εντάξει. Εμείς τα είπαμε. Ωραία. Που και μετά δεν έχουμε άλλη ευθύνη για το τι εκτελείται και πώς εκτελείται. Ναι. Απλώς θα επαναφέρω αυτό που εγώ θεωρώ, τους 2 σταθμάρχες που δεν υπήρχαν.
τη μετακίνηση του σταθμάρχη και που δεν φάνηκε ακατάλληλος. Και δεν είχε μεγάλη δαπάνη, ξέρετε. Έτσι. Τίποτα δεν είναι. Ούτε η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν ξέρω πόσο ισχύει, πάντως ήταν κόστιζε γύρω στις 5.000 ευρώ που δεν έγινε από τον Ιούλιο του 19. Το GSMR είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, αυτή η ραδιοεπικοινωνία, γιατί ήδη από το 18 είχε παραδοθεί και θα μπορούσε να λειτουργήσει, αλλά δεν είχαν γίνει πιστοποίησεις 4 χρόνια. Κάποιος ολιγόρησε ώστε να πιστοποιηθεί το σύστημα, είχαν γίνει και εκπαιδεύσεις προσωπικού και να μπορέσει να λειτουργήσει. Πολύ σημαντικό και αυτό. Καταγράφεται μέσα ποιος έχει τη σχετική αρμοδιότητα. Μάλιστα. Και ποιος είναι επισπεύδων και ποιος επιβλέπει. Ποιος έχει τη σχετική αρμοδιότητα, ναι. Λοιπόν. Για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και ποιος πάει να ζητήσει την πιστοποίηση, αυτό εννοώ. Βεβαίως. Είναι ένα ολόκληρο πλέγμα. Λοιπόν, ή αν δεν πάει να ζητήσει την πιστοποίηση. Η δική μας άποψη είναι ότι είχε εγκαταληφθεί ο σιδηρόδρομος. Εγώ έχω μια σειρά κοινοβουλευτικών ερωτήσεων και μάλιστα στη μία που είναι ο Αύγουστος του 20. Την καταγράφουμε μέσα. Με το όνομά σας. Βέβαια. Που έλεγα ότι υπάρχει κίνδυνος και στα Τέμπη. Δηλαδή δεν ξέρω τι είναι αυτή. Έχω κάνει πάρα πολλές. Ήταν αφημένο τελείως όλο το σύστημα. Χωρίς να πούμε ποτέ ότι ο σιδηρόδρομος στη χώρα μας έφτασε σε ένα σημείο επίπεδο που θα θέλαμε. Εννοείται. Αλλά ίσα ίσα έχει και μια φθήνουσα απορία. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κάνω αυτό που έκανε ο συνάδελφος, να πω όλη την ιστορία. Επισημάνθηκε από τους συναδέλφους μου και συμφωνώ κι εγώ σε ό,τι αφορά τη φωτιά. Δεν ασχοληθήκατε και εδώ νομίζω ότι ίσως θέλει μια προσοχή. Έχουν αρχίσει και γίνονται σοβαρά ερωτήματα για το μανιτάρι που έγινε, πώς ήταν, πολλά θύματα ήταν απανθρακωμένα. Εντάξει, εδώ υπάρχει ένα κενό μάλλον στο πόρισμα, δεν σας δόθηκε. Πάντως το προηγούμενο ζήτημα, σε ό,τι αφορά την εγκατάλειψη αυτή, όλα αυτά ξεκίνησαν με τις πολιτικές τις μνημονιακές, έτσι. Την αποσύνθεση του ΟΣΕ, έτσι, εγώ πήγα τη μητέρα μου σε ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και μου φωνάζει κάποιος, τι γυρεύεις εδώ. Πήραν λοιπόν το μηχανικό του ΟΣΕ και τον πήγαν στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο. Και στα μουσεία. Βεβαίως. Στα μουσεία δεν ξέρω, στο νοσοκομείο εγώ το είδα. Στα 11 έβρισκα στα μουσεία, λοιπόν, μηχανοδηγούς. Υπήρξε λοιπόν μια αποδιοργάνωση του οργανισμού, η οποία δεν ξέρω πόσο εύκολο ήταν να αναταχθεί άμεσα, αλλά η αποδιοργάνωση ξεκίνησε το 11 με κάποιον της τριμερούς επιτροπής που έλεγε να το κλείσετε. Μην λέω το όνομα εδώ. Αυτόν έπρεπε να καλέσετε. Ξεκίνησε το 11, αλλά εγώ σημειώνω. Και βάσει με στοιχεία του ΟΣΑ για τις επενδύσεις στον σιδηρόδρομο, που ήταν χαμηλές στην περίοδο των μνημονίων, πέφτανε, το 2016 πήγε 0,3, ήταν 0,1 και φτάσαν σχεδόν να είναι μηδενικές από το 2019 και μετά. Σταμάτησαν και τα έργα. Ακόμα και αυτή η σύμβαση 7-17 με τις δυσκολίες που έχετε μεγάλη ιστορία. Καταγράφονται. Μεγάλη ιστορία. Από τον Αύγουστο του 19. Υπογράφτηκε συμπληρωματική το Μάιο του 2021. Χωρίς λόγο. Ήταν όλα λυμμένα. Και μάλιστα καταγράφονται μέσα, ελεκτικό, γιατί θεώρησε το ελεγκτικό συνέδριο αρχικά. Ναι, το ελεγκτικό είχε περάσει και μετά την ξαναστείλανε. Και τους απαντάει το ελεγκτικό ότι εμείς δεν μπορούμε να το ξαναεξετάσουμε. Την είδαμε τη σύμβαση. Κακώς μας τη στείλατε. Είναι μέσα στα χαρτιά που μας έχει στείλει και η Επιτροπή. Θα τα επαναφέρουμε. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, καθίσανε από τον Αύγουστο του 19. Και ξαναστείλαν στο ελεκτικό. Το ελεκτικό σου λέει πάρε το πίσω, δεν χρειάζεται να το ξαναδώ. Και το Μάιο του 2021 υπογράφηκε συμπληρωματική. Τέλος πάντων. Χωρίς να θέλω, όπως είπα, να επιμείνω σε καινούρια πράγματα. Καλά, είπατε κάτι πριν και το σημείωσα, επειδή είχαμε πριν τη Hellenic Train για τη χάρτα δικαιωμάτων επιβατών. Ξέρετε ότι στη χώρα μας υπάρχει εξαίρεση. Έχουν δοθεί τρεις εξαιρέσεις, η τελευταία φτάνει μέχρι το 24. Εξαιρείται η Hellenic Train από το δικαίωμα, από τα δικαιώματα να έχει εξαίρεση από το να. Δεν έχει μόνο, και για άλλα έχει εξαιρέσει. Αλλά είναι απίστευτο όμως αυτό, έτσι, γιατί σας άκουσα πριν που αναφέρετε τη χάρτα. Ναι. Είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα, νομίζω, που υπάρχει αυτή η εξαίρεση και εξακολουθούν. Όχι, εγώ το ανέφερα, κυρία Βουλευτή, ως ένα στοιχείο φόρτισης του μηχανοδηγού μιας ιδιωτικής εταιρείας, το οποίο ισχύει γενικά σε όλη την Ευρώπη. Έτσι. Ναι. Ναι, πάντως. Κάθε λεπτό που καθυστερεί είναι κόστος για την εταιρεία του. Αυτό συμβαίνει σε πολιτισμένες χώρες τις ευρωπαϊκές. Στη χώρα μας υπάρχει εξαίρεση. Και το λέω και ως βουλευτής Φλόρινας, που το τρένο δεν φτάνει ποτέ, παρόλο που επιδοτεί τη Hellenic Train, έχω κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις, και στέλνει λεωφορεία. Και όπου ο σιδηρόδρομος
επειδή εσείς οργανώνετε την ελληνική πολιτεία, δεν έχει να κάνει μόνο με το Υπουργείο Μεταφορών. Ο Σιδηρόδρομος έχει να κάνει με το Υπουργείο Εσωτερικών. Πρέπει και η Φλόρινα να πηγαίνει γρήγορα στη Θεσσαλονίκη. Έχει να κάνει με το Υπουργείο Άμυνας. Το θέμα είναι ότι είναι στις επιδοτούμενες γραμμές. Η επιδότηση που παίρνει για παροχή δημοσίου υπηρεσίας έχει και αυτήν τη γραμμή και έχει δύο ζεύγια ανά την ημέρα, τα οποία δεν πάνε ποτέ. Οι επιδοτούμενες γραμμές, κυρία Βουλευτής, ανατέθηκαν από την ελληνική πολιτεία το 2022. Ήταν η τελευταία χρονιά που μπορούσαν να ανατεθούν με απευθείας ανάθεση χωρίς ανταγωνιστική διαδικασία. Ακριβώς. Και ανατέθηκαν για μακρά περίοδο. Βέβαια, 15 χρόνια. Υπάρχει... Δεν έχει ξανασυμβεί 15 χρόνια παράταση σύμβασης χωρίς διαγωνισμό. Βέβαια, εδώ υπάρχει το ζήτημα ότι πώς θα κάνει επενδύσεις κάποιος αν δεν έχει μακρό ορίζοντα, η άλλη πλευρά δηλαδή. Αυτό λέει. Αλλά προσοχή, εκεί που έχουν ανατεθεί υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, δεν λειτουργεί ανταγωνισμός. Ξεχάστε τον ανταγωνισμό στις επιβατικές μεταφορές στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο με το σημερινό status quo μέχρι το 2037. Ναι, έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, το άλλο που ήθελα να ρωτήσω για το ETCS, αν έχετε υπόψη σας αν αυτά τα τρένα που συγκρούστηκαν, να το ψάξετε αυτό, είχαν πάνω τους on board, δηλαδή ETCS. Αυτό δεν το ξέρετε. Και αν λειτουργούσε, γιατί υπάρχει, η ΓΕΟΣΕ έχει βγάλει μια προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την επαναφορά σε λειτουργική κατάσταση. Γιατί λέει, λόγω αυτό είχε σταματήσει, είχαν και τα on board, δηλαδή δεν λειτουργούσαν. Δεν το έχετε υπόψη σας αυτό. Ωραία, ευχαριστώ. Δεν θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο.